Να επισημάνουμε και κάτι άλλο. Είναι έκπληκτος ο κόσμος με αυτό που βλέπει με τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Είναι τρομερό. Τη μία μέρα είναι πρώτη η Ντόρα. Την άλλη μέρα είναι πρώτος ο Σαμαράς. Εγώ έχω δει τουλάχιστον 4 δημοσκοπήσεις το τελευταίο τριήμερο, οι οποίες όλες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Την τρίτη μέρα είναι ντέρμπι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ακριβώς. Είναι προφανές ότι κάποιοι κάποια παιχνίδια παίζουν με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, γιατί υποτίθεται. Ότι αδυνατούν οι δημοσκόποι να εντοπίσουν αυτούς που θα ψηφίσουν. Αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις να μας λένε την αλήθεια δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται όλες να λένε. Όπως επίσης όλες λένε ότι γίνονται στο ίδιο δείγμα. Εγώ ήθελα να ξέρω πώς βγαίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Παίρνεις τηλέφωνο του σπίτι αλλού και του λες σε Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσεις τώρα η Αντώνη. Ναι, τι ψήφισες και τελικά, με συγχωρείτε, σε ποιους αριθμούς γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις, πόσο εκφράζουν τα πραγματικά συναισθήματα ανθρώπων που ακόμη είναι πικραμένοι και πληγωμένοι και δεν ξέρουν αν θα πάνε σε 2 εβδομάδες, 3 να ψηφίσουν. Ακριβώς και την ειλικρίνεια αυτού. Εγώ θέλω να σας πω ότι επίσης αυτό που λέει ο Νίκος, Νίκο μου, αυτό που λες ότι με 12 μονάδες διαφορά βγαίνουν ανάποδα κάθε μέρα. Έτσι. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Θέλω να σας πω ότι εμείς είχαμε παραγγείλει για αυτή την Κυριακή δημοσκόπηση στη Real News και σήμερα το πρωί την ακυρώσαμε με απόφαση που πήραμε στη σύσκεψή μας, θεωρώντας ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν δηλαδή ποιο είναι το πραγματικό εκλογικό σώμα αυτής της εκλογής. Έχει και μία ιδιαιτερότητα. Εδώ θα πάνε να ψηφίσουν τα μέλη. Άλλο τα μέλη και οι φίλοι που ήταν στο Πασόκ και ο καθένας απαντούσε. Εδώ λοιπόν πραγματικά δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρο κανείς ότι θα πάει να ψηφίσει σε 2 εβδομάδες. Και έτσι μπορεί να είναι παραπιστικό το αποτέλεσμα. Τώρα.